Μείωση κατά 13,72% που αντιστοιχεί σε 4 εκατομμύρια ευρώ κατέγραψαν τα έξοδα του ΟΑΣΤ κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας διοίκησης του οργανισμού. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο έχουμε, χωρίς μεγάλες τομές, με κάποιες στοιχειώδεις τομές που έχουμε κάνει, έχουμε ήδη γλιτώσει από το δημόσιο ποσά της τάξης των 4,5 και 5 εκατομμυρίων. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ, το επιχειρηματικό κέρδος προφανώς δεν καταβάλλεται δεδομένου ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε εκαθάριση. Επομένως, υπάρχει εξοικονόμηση πόρων υπέρ του δημοσίου της τάξης του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ το μήνα. Στις προβλέψεις που έχουμε κάνει για το 2018, συνολικά το έτος 2018, η εξοικονόμηση που θα υπάρξει για το δημόσιο πολύ πιθανόν θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αμοιβές τρίτων παρουσιάζουν μείωση κατά 48,7% και η μείωση προκύπτει από τις αλλαγές συμβάσεων και το διακανονισμό οφειλών. Μειωμένες κατά 86,2% είναι και οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρώτη μείωση θα προέκυψε από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πια οι μέτοχοι. Η δεύτερη μείωση έχει προέλθει από τα έξοδα του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να σας πω ότι στο τρίμηνο που πέρασε είχε 13.000 έξοδα, σε αντιστοιχεία με τα προηγούμενα χρόνια ήταν της τάξης των 93.000 ευρώ. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Δημοτική Παράταξη Δίκτυο Ενεργών Πολιτών για τις Αστικές Συγκοινωνίες στο Πέτρινο Κτίριο της Πηλαίας, στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Είναι ακόμη μια πρωτοβουλία έτσι ώστε να επιστηρίξουμε το δημόσιο χαρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών, να βάλουμε τα ζητήματα, να βάλουμε τις διεκδικήσεις των πολιτών. Προφανώς και είναι ένα στοίχημα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και για να κερδιθεί χρειάζεται και την κοινωνία μαζί του. Στόχος της διοίκησης του οργανισμού είναι το επόμενο τρίμηνο να κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης 460 λεωφορεία, δηλαδή 60 περισσότερα από όσα κυκλοφορούν σήμερα, μέσω καλύτερης οργάνωσης των δρομολογίων. Η εκτίμησή μας είναι ότι τα βήματα είναι σταθερά προς μια κατεύθυνση βελτίωσης των συνολικών μεγεθών του οργανισμού και από άποψη λειτουργίας και από άποψη οικονομικής διαχείρισης. Όσον αφορά τους περίπου 10 εργαζόμενους του πρώην ΣΑΣΤ, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί στο νέο οργανισμό, από πλευράς ΟΑΣΤ και ΟΣΕΘ τονίστηκε ότι αναζητείται και θα βρεθεί λύση, χωρίς ωστόσο να παραβιαστεί η νομιμότητα.